Γιάννη σκότωσε τη Μαρία. Της το είχε πει απ' την αρχή, δεν συγχωρεί διαπιστία. Αυτή τον πρόδωσε, αυτός τη σκότωσε. Και στο καπάκι αυτοκτόνησε. Φωνικό, ο Γιάννης σκότωσε τη Μαρία. Της το είχε πει απ' την αρχή, δεν συγχωρεί διαπιστία. Αυτή τον πρόδωσε, αυτός τη σκότωσε. Και στο καπάκι αυτοκτόνησε. Όταν ο Γιάννης γνώρισε τη Μαρία, ήταν μαγεία, πετούσε ψηλά από ευτυχία. Είχε ένα τέρι βρει που να τον καταλαβαίνει. Απ' τα 100 μέτρα φαινόντουσαν, ήταν ερωτευμένοι, ήταν αγάπη. Γαμιόντουσαν τρελά στο κρεβάτι. Όταν φιλιόντουσαν στο πάρκο, όλοι τους έπαιρναν μάτι. Είχαν μια σχέση γαμάτη που δεν χωρούσε απάτη. Ήταν πριν απ' την εκκλησιά, σχεδόν ένα σκαλοπάτι. Κάνανε όνειρα πως στάρανε για πάντα ζευγάρι. Από ένα κρεβάτι μονό, με ένα μονό μαξιλά. Τους είδαν κάποιοι, τους ζηλέψανε κάποιοι. Τους πολεμήσανε μα δεν καταφέραν να τους χωρίσουνε. Το τέλος ήρθε αλλιώς, πιο τραγικά. Ήταν μια τρίτη απόγευμα, 6 και 17. Τον Γιάννη τον αφήσανε νωρίς απ' τη δουλειά. Και έτρεξε να κάνει έκπληξη στην κυρία. Της είχε πάρει λουλούδια, ένα κουτί με γλυκά. Και ένα μονόπετρο στην τσέπη του μπουφάν τη δεξιά. 6 και 16 ήταν που κόπηκε η χαρά. Με το που άνοιξε την πόρτα, ακούσα απ' την κρεβάτο κάμαρα. Μουρμουριτά, μπογκιτά και μιμή. Κι αυτό ήταν θόλος εκείνη τη στιγμή. Αθόρυβα πλησίασε να βρει την καραμπίνα που του χάρισε ο πατέρας του για να έχει στο κυνήγι. Και μπαμ μπαμ τους έφαγε και τους δύο στο μπαμ. Αίματα παντού απ' τα κορμιά τους πέταχθηκαν. Όλα γίναν στο λεπτό 6 και 18. Τραβήξε τη σκανδάλη πάνω τους, έπεσε νεκρός. Φωνικό, ο Γιάννης σκότωσε τη Μαρία. Της το είχε πει απ' την αρχή, δεν συγχωρεί διαπιστία. Αυτή τον πρόδωσε, αυτός τη σκότωσε. Και στο καπάκι αυτοκτόνησε. Φωνικό, ο Γιάννης σκότωσε τη Μαρία. Της το είχε πει απ' την αρχή, δεν συγχωρεί διαπιστία. Αυτή τον πρόδωσε, αυτός τη σκότωσε. Και στο καπάκι αυτοκτόνησε. Η Μαρία, φτωχό κορίτσι από επαρχία. Λέει κατέβηκε Αθήνα αρχικά για ένα μήνα να χωρίσει τον Κωστή. Τάχανε από μικρή, ήθελε στη ζωή να κάνει μια καινούρια αρχή. Μα τότε γνώρισε το Γιάννη. Ήταν με την καλή την έννοια αυτό που λέει μαλάνη. Τα είπαν κάνα δύο ώρο και είπε πως τις κάνει. Εγκαταστάθηκε στο σπίτι του, το κάναν δίχως πάυση. Και αρχίσει να πιστεύει η ζωή της είχε φτιάξει. Όλα μπαίνανε σε τάξη και νιώθε πολύ εντάξει. Δεν ήξερε πως το κοστό θα έρθει για να την ψάξει. Την αγαπούσε τόσο δεν μπορούσε να αλλάξει. Στην πράξη την βρήκε, την είδε που μπήκε, που βγήκε, που πάλι μπήκε. Και αυτός κατάλαβε, τρελάθηκε. Η ζήλια μπήκε μέσα του και βάλθηκε να πάρει πίσω τη μόνη γυναίκα που αγάπησε. 6 και 4 το σκεφτόταν από παραδέκα. Χτύπησε κουδούνι, κάνει τίγκα στα νεύρα. Η Μαρία κάνει το λάθος, τι το θέλε κι αυτή. Και του άνοιξε την πόρτα για να του εξηγηθεί. Εκείνος όρμησε απάνω της, την έπιασε σφιχτά. Και άργησε με το ζόρι να τη φυλά. Είχε καβλώσει, έκλεισε την πόρτα πίσω του. Καθώς έσερνε το μαράκι μέσα να το καρφώσει. Είχε ξεφύγει, η Μαρία πάλευε να γλιτώσει. Ο Γιάννης μόλις στην εξώπορτα είχε ξεκλειδώσει. Με το που μπήκε, άκουσε, νόμιζε τον είχε προδώσει. Απεφάνθη ότι έπρεπε ένα τέλος να δώσει. Φωνικό, ο Γιάννης σκότωσε τη Μαρία. Της το είχε πει απ' την αρχή, δεν συγχωρεί διαπιστία. Αυτή τον πρόδωσε, αυτός τη σκότωσε. Και στο καπάκι αυτοκτόνησε. Φωνικό, ο Γιάννης σκότωσε τη Μαρία. Της το είχε πει απ' την αρχή, δεν συγχωρεί διαπιστία. Αυτή τον πρόδωσε, αυτός τη σκότωσε. Και στο καπάκι αυτοκτόνησε.